κοπεί από την τοπική αυτοδιοίκηση με βάση την πολιτική του Μνημονίου, αυτομάτως θέτει το θέμα πώς τοποθετείται κανείς την ανάγκη να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική. Τώρα, το εάν τελειώνει ή όχι το Μνημόνιο, αυτό νομίζω ότι είναι πια το μεγάλη προσπάθεια, ας πούμε, εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Δηλαδή, όσα αυτή τη στιγμή ισχυρίζεται και ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση. Διότι γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που βρισκόμαστε, αυτή τη στιγμή, αυτό που συζητιέται κατ' ουσίαν είναι, ανεξάρτητα αν θα το ονομάσουν μνημόνιο ή όχι, τρόποι για να συνεχιστεί η ίδια αδιέξοδη πολιτική, διότι ακριβώς απέτυχε η προηγούμενη. Και εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Άκουσα και πριν από λίγο πάλι την κυρία Βούλτεψη. Που λέει τώρα είμαστε όλοι αντιμνημονιακοί. Ναι, είμαστε όλοι αντιμνημονιακοί. Άλλοι μένουν ειλικρινώς, άλλοι δε υποκριτικά. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν όλοι καταγγέλνουν, είναι αντιμνημονιακοί, γιατί προφανώς ήταν κάτι κακό το μνημόνιο και η πολιτική του. Την ίδια στιγμή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει: εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε. Δηλαδή, κάναμε την μνημονιακή πολιτική που ήταν λάθος και όλοι οι άλλοι ομολογούν. Δεν έχουμε τώρα τα χρήματα και να μην χρεοκοπήσουμε. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να υπερασπίζεσαι το έργο σου λέγοντας ότι εγώ έκανα την λάθος πολιτική. Πάντως, κύριε Σκουρλέτη, χρήματα χρειαζόμαστε. Βεβαίως η χώρα χρειάζεται χρήματα. Αλλά κοιτάξτε και όταν εσείς λέτε την επομένη των εκλογών, θα μας πείτε, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές στην εκδήλωση, τέλος του μνημονίου, κατάργηση του μνημονίου και τέλος της λιτότητας. Το ξαναλέμε το ερώτημα. Θα ωραία, μου πείτε, καλά κάνετε, είναι ένα ερώτημα που έχει υποθεί 500 φορές. Αλλά είναι γεγονός ότι χρήματα χρειάζεται η χώρα. Ναι. Αλλά προσέξτε να δείτε. Όταν όλοι πλέον ομολογούν, διότι έτσι είναι η πραγματικότητα και από ένα σημείο και έπειτα, αν θες να έχεις μια στοιχειώδη επαφή μαζί της, πρέπει να τα λες τα πράγματα όπως είναι. Ότι υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος του χρέους. Και λέει ο κ. Σαμαράς στη συνέντευξή του ότι θα βγούμε. Αλλά αυτό όμως είναι αποτέλεσμα μιας πολύ συγκεκριμένης πολιτικής. Η πολιτική αυτή λέγεται ύφεση, αλλεργία, λιτότητα και ξανά πάλι. Θα την αμφισβητήσει λοιπόν αυτή την πολιτική. Αυτή η πολιτική για να αμφισβητηθεί προϋποθέτει ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να επαναλάβεις ή να προσπαθήσεις να αξιοποιήσεις αυτό που σοριδών τις τελευταίες μέρες υπόνεται και από το εξωτερικό. Bloomberg, ΟΣΑ. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, Deutsche Bank. Όλοι αυτοί τι λένε, το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αν δεν τεθεί το ζήτημα ενός μεγάλου κουρέματος του χρέους και αν ταυτόχρονα δεν καταληφθεί... Το θέλει και η κυβέρνηση, νομίζετε το θέλει. Το έχετε ακούσει. Το θέλει και η κυβέρνηση το κούρεμα. Το έχετε ακούσει να αξιοποιεί... Το έχετε ακούσει να αξιοποιεί αυτές τις παραδοχές για να πει ότι... Η μείωση των επιτοκίων δεν είναι κούρεμα, κύριε Σκουρλέτη. Τι είναι η μείωση των επιτοκίων. Δεν είναι κούρεμα. Δεν είναι κούρεμα. Το 50 συν 50 συν 15, αυτή η συνταγή δεν είναι. Εσάς να σας μειώσουν τα επιτόκια για τον επόμενο αιώνα. Είναι χρεοκοπία της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρετε κάτι, κύριε οικονόμου. Ξέρετε κάτι, κύριε οικονόμου. Πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία σε όλους όσους ζουν ακόμη σε αυτή τη χώρα και δεν την έχουν εγκαταλείψει να δουλεύουν πρώτα απ' όλα για το σύστημα υγείας, για τα σχολεία, για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους και όχι για τους δανειστές. Αυτή την πολιτική δεν είναι ικανή να την προστατεύσει, να την προωθήσει και να την επερασπιστεί η κυβέρνηση. Τελείως. Και ακόμα αυτή τη στιγμή, την κρίσιμη στιγμή που τη δίνονται ευκαιρίες, δεν εκμεταλλεύεται τίποτα από τις έξω φωνές. Ποιες δηλαδή. Αυτές όλες που σας ανέφερα. Αυτά όλα που σας ανέφερα. Να προσπαθεί να πει, για σταθείτε εδώ πέρα, τέρμα αυτή η αδιέξοδη πολιτική. Δεν κάνει τίποτα επί αυτού. Προφανώς γιατί. Γιατί δεν το πιστεύει. Προφανώς γιατί είναι μια σύμμαχος δύναμη σε σχέση με την κυρία Μέρκελ. Εγώ να δεχτώ αυτό που λέτε. Βλέπετε, ο κύριος Σόιμπλε είπε για το καινούριο πακέτο βοήθειας. Όταν ακούτε πακέτο βοήθειας σημαίνει περισσότερα λεφτά για να αυξηθεί το χρέος. Και περισσότερα μέτρα. Τα είδαμε τα πακέτα βοήθειας πώς λειτουργήσαν. Και βγαίνει η κυρία Μέρκελ και το λέει στον κύριο Σόμπλε, του λέει άστο το μετά τις ευρωεκλογές. Ας κρυφτούμε, διότι ο άνθρωπός μας, ο κύριος Σαμαράς στην Ελλάδα, ο οποίος είναι το μοναδικό μας, το πιο πιστό μας στήριγμα στην Ευρώπη, πρέπει να τον προστατεύσουμε. Πώς θα τον προστατεύσουμε, αν κρύψουμε αυτά που σχεδιάζουμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αν κρύψουμε τα νέα επαφή μέτρα. Να δεχτώ αυτή τη συλλογιστική. Και θα το συζητήσουμε μετά τις ευρωεκλογές. Ωραία, να δεχτώ αυτή τη συλλογιστική. Αυτή είναι λοιπόν η άλλη πολιτική, έτσι που λέτε, και που επιδιώκει να εφαρμόσει και η κυβέρνηση στη συνέχεια ή επιδιώκει να συνεχίσει να υπάρχει και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εσωτερική πολιτική όμως εξαρτάται και από εμάς. Δηλαδή, εγώ θέλω να ξέρω αν ισχύει αυτό που είπε ο κ. Σταθάκης, ότι θα ανεβάσετε κι άλλο τη φορολόγηση για να μαζέψετε λεφτά. Όμως. Δεν είπε αυτό. Εδώ τώρα, τα έσοδα από τη φορολογία. Θέλω να ξέρω αν, ας πούμε... Το θέμα των εσόδων είναι μια μεγάλη πληγή για την Ελλάδα διαχρονικά.
εδώ μαζί, τον Μάιο, μαζί την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Τι λέγαμε εμείς στις επισημάνσεις μας. Λέγαμε, αν κοιτάξετε την τελευταία δεκαετία πρώτου μνημονίου, κοιτάξτε το ποσοστό των φορολογικών εσόδων της Ελλάδος επί του ΑΕΠ και το συγκρίνετε με τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό όρο, θα δείτε σωρευτικά. Πολύ χαμηλός. Θα δείτε το σωρευτικά και αθροίστε σε απόλυτα νούμερα αυτό το έλλειμμα, που είμαστε πολύ κάτω, ότι αγγίζει το ποσό των 110 δισεκατομμυρίων, όσο το πρώτο μνημόνιο. Εάν δηλαδή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν κάνανε πολιτική αριστεράς, δεν κάνανε πολιτική αναδιανομής, αλλά κάνανε μια πολιτική πάνω κάτω όπως την κάνουν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες συντηρητικές είναι και σοσιαλφιλελεύθερες. Έτσι δεν είναι. Αυτή δεν κυβερνούν τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν θα είχαμε την ανάγκη για το πρώτο μνημόνιο. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι να ανεβάσουμε το τελικό ποσοστό που πρέπει να γίνει το φορολογικό εσόδιο. Αλλά από πού θα τα πάρουμε. Όχι, όχι. Από πού θα τα πάρουμε. Αυτό είναι το σκάνδαλο στην Ελλάδα. Εδώ διότι στην Ελλάδα κατασκευαστικές εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες, μεγάλα έργα, ολυμπιακοί αγώνες δεν φορολογηθήκανε ποτέ. Αυτά τελειώσανε τώρα, κύριε Σκουλέτη. Δεν ξανάχουμε ολυμπιακούς. Όχι, αυτά έχουν γίνει, γίνει καταθέσεις στις έξω λίστες και βλέπετε ότι αυτές τις λίστες δεν τις αγγίζουν. Αναγκάστηκε η Εισαγγελία Οικονομικής Διαφθοράς να παρέμει μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Οικονόμου. Και να πει ότι ο Οικονόμου, λοιπόν, επειδή είναι μισθωτός και τον πιάνουμε, πρέπει να κοιτάξουμε και αυτούς που την πιάνουν. Ο Οικονόμου πληρώνει τα λεφτά που πληρώνει. Εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει για 38% μείωση φορολογίας στα ακίνητα μέχρι το 2016. Θέλετε να μιλήσουμε για προτάσεις ριζοσπαστικές. Εσείς δεν ακούω να λέτε κάτι τέτοιο. Τις αντικειμενικές τιμές στις ζώνες θα πρέπει πλέον να τις εγκαταλείψουμε ως σύστημα φορολόγησης. Αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία ελληνική πλέον έχουμε τη δυνατότητα. Γιατί δεν το λέει η κυβέρνηση. Έτσι θα χάσετε τα τεκμήρια διαβίωση. Τα τεκμήρια διαβίωση σήμερα τι μπορεί να σημαίνουν με τη ραγδαία υποχώρηση. Ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά το λεφτά. Λεφτά. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, το πρώτο, η κυβέρνηση έχει πει, δεν είναι ότι δεν έχει κάνει διαπραγμάτευση, έχει πει ότι